κατεύθυνση που υπάγεται στην περιφέρεια. Πείτε μας ακριβώς τι έχει γίνει και ποιος ήταν ο ρόλος της περιφέρειας σε όλη αυτή την αποκάλυψη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούτε, γιατί βρίσκομαι στο Βουκουρέστι. Λέω μόνο την χρηστική πληροφορία αρχικά και μετά να σχολιάσουμε, διότι δεν είναι το πρώτο φαινόμενο που χρειάστηκε σε αυτά τα 4,5 έτη της διοίκησής μας να αντιμετωπίσουμε. Η χρηστική πληροφορία για τους συμπολίτες μας είναι ότι όσοι αυτή τη στιγμή υπάγονται στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υπόλοιπες διευθύνσεις μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής στους υπόλοιπους τομείς. Αυτό το λέω για να μην δημιουργηθεί η αναστάτωση στις υποχρεώσεις που έχουν οι συμπολίτες μας που είναι αναγκασμένοι, υποχρεωμένοι να προσέρχονται στις συγκεκριμένες διευθύνσεις. Τώρα, η διεύθυνση αυτή σας λέω είναι προσωρινή διακοπή, αλλά η διακοπή θα διαρκέσει για όσο χρειαστεί να συνδράμουμε στη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε χτες το πρωί, αλλά θέλω να σας πω ότι από πίσω έχει μία έρευνα σε βάθος. Η εντολή δική μου ήταν να κλείσει συγκεκριμένη υπηρεσία για όσο χρονικό διάστημα λοιπόν και ουσιαστικά αφορά την παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης. Θέλω να σας πω ότι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε το ίδιο φαινόμενο και στην Διεύθυνση Μεταφορών του Πειραιά, όπου και εκεί πράξαμε αμέσως με το να ζητήσουμε τη συνδρομή της Αγγελικής Αρχής. Θέλω να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλο και κυρία Αλεξάκη, ότι δεν υπάρχει συμπολίτης μας που να έχει χρειαστεί ο ίδιος, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του, να προσέλθει στις διευθύνσεις μεταφορών, είτε του Υπουργείου Μεταφορών, είτε των περιφερειών, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιφέρειες, και να μην αισθανθεί καχύποπτος για τον τρόπο λειτουργίας. Γι' αυτό και εμείς από το Σεπτέμβριο του 2014 προσπαθήσαμε και να είμαστε αμήλικτοι απέναντι σε αυτές τις αδιαφανείς διαδικασίες, αλλά και να προχωρήσουμε με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αυτών. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όπου χρειάζονται να μεταφέρει κάποιος, είτε από τη σχολή οδηγών, είτε κάποιος που προσέρχεται μόνος του, πολλούς φακέλους, με πολλά χαρτιά, με πολλές σφραγίδες, μιλάμε για γραφειοκρατία και όπου υπάρχει γραφειοκρατία υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαφθοράς. Επομένως, τώρα κι εσείς κλείσατε τη συγκεκριμένη διεύθυνση, συνεχίζετε τη έρευνα και θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Ωστόσο, μας είπατε είστε στο Βουκουρέστι, τι ακριβώς γίνεται εκεί? Εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η Σύνοδος Κορυφής των Πόλεων και των Περιφερειών στο πλαίσιο της Ρουμανικής Προεδρίας, όπου χτες μαζί με την Επίτροπο Κορίνα Κρετσού πήρα μέρος σε ένα τραπέζι διαλόγου σε σχέση με τις πολιτικές συνοχής όπου για τους νεότερους, όπως επισήμανα, Ευρωπαίους πολίτες, για τις νέες και τους νέους, ο Ζακ Ντελόρ, οι πολιτικές συνοχής δεν λένε τίποτα. Και πώς να λένε τίποτα όταν μιλάμε για τρομερές οικονομικές ανισότητες, έτσι όπως αποτυπώνονται και στις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, και θα πρέπει να αναχαιτιστεί η τάση που υπάρχει να περικοπεί η χρηματοδότηση στις πολιτικές συνοχής εν ώψη του 2020, διότι ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται από έναν ευρωσκεπτικισμό που δεν προέρχεται από τους πολίτες που πίστεψαν στο μεγάλο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουμε ξεχάσει για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, για να μην ξαναυπάρχει φασισμός και ναζισμός στη Γυραιά Ήπειρο, και για τους περισσότερους Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες, σημαίνει ανεργία, ιδίως για τους νέους και τις νέες των γονιών τους, κρίση χρέους. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να σας πω ότι έχουν επιδείξει εξαιρετικά αντανακλαστικά απέναντι σε αυτή την προσπάθεια περικοπών των πολιτικών συνοχής, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Και στέκονται απέναντι στις κεντρικές κυβερνήσεις που θεωρούν ότι η κρίση δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρίση χρέους πολλών χωρών, ανάμεσα στις οποίες και η δική μας, που την αντιμετώπισε επί μακρόν τα τελευταία 8 χρόνια, δεν θα έρθει με το να περικοπούν οι πολιτικές εκείνες που ουσιαστικά βασίζονται στο όραμα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δούρου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να καλωσορίσουμε την κυρία Μαρία Σπεφέ.